Κύριε Μπαρνιέ, αγαπητέ φίλε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα, σε μια συγκυρία πένθους και οδύνης με τα τόσα θύματα των φωνικών πυρκαγιών. Υπό την ιδιότητά σας ως κορυφαίου αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μακρά και εμβληματική διαδρομή, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του ελληνικού λαού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έμπρακτη συμπαράσταση. Γιατί και σε αυτή τη συγκυρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επικεφαλή τον μεγάλο φίλο μας, τον κύριο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, είναι κοντά στον ελληνικό λαό, αποδεικνύει την συμβολή την οποία πάντα παρέχει και κυρίως δείχνει πόσο προσιλωμένοι είναι στις αρχές του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, οι οποίες είναι οι βάσεις του ευρωπαϊκού οικοδομήματος γενικότερα, σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Et votre peine sont aussi celles de tous les Européens. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με δεχθήκατε. Είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνω στην αρχή της επίσημης επίσκεψής μου τώρα στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα τη συγκίνηση, το πένθος του ελληνικού λαού, την τραγωδία αυτή που πλήττει όλη την Ελλάδα και την συμμεριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ προσωπικά, σε όλες τις οικογένειες και εγώ προσωπικά και στην ίδια μου την οικογένεια είδα πόση συγκίνηση έχει προκαλέσει αυτό το μακάβριο γεγονός. Το μήνυμα του Προέδρου Γιούνκερ και όλης της Επιτροπής και το δικό μου προσωπικό μήνυμα είναι ότι είμαστε όπως πάντα πολύ συγκινημένοι, συμμετέχουμε σε αυτό το πένθο μας, το μοιραζόμαστε, είμαστε δίπλα σας όπως πάντα.